Πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, αφορά επιχειρηματίες, αφορά όλους τους επαγγελματίες αυτής της χώρας. Ο βουλευτής Ελληνικής Λύσης, ο Στέλιος ο Φωτόπουλος, στην κυριολεξία άφησε, όπως θα το δει και στο σούπερ, ευρώδητο τον κύριο Χατζηδάκη, τον Υπουργό, τον Αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών, όταν του είπε ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με τα ΠΟΕΣ που έχει να κάνει με τη συναλλαγή μεταξύ των επιχειρηματιών, των ελεύθερων επαγγελματιών και των όσων έχουν να κάνουν με τιμολόγια και τα συναφή. Πάμε να το δούμε. Με αυτό θα μου επιτρέψετε, κύριε Υπουργέ, να σας πω ότι τα πρόστιμα είναι εξοδοτικά. Και τα πρόστιμα αυτά είναι εξοδοτικά, ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι το σύνολο των επιχειρήσεων, το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων στη χώρα. Στο σημείο αυτό όμως θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάτι άλλο, σε αυτό που σας είπα και νωρίτερα, για την κακή νομοθετική πρακτική. Την Παρασκευή που μας πέρασε βγήκε μια κύκλος και ήρθε σε όλους εμάς τους φοροτεχνικούς, σε όλες τις επιχειρήσεις. Είναι η Ε210 16 Φεβρουαρίου του 2024, η οποία τι λέει. Γιατί μιλάμε για κακή νομοθετική πρακτική και για το πώς θα εφαρμόσει ο κόσμος και πώς θα εμπεδώσει τη φορολογική συνείδηση. Μέχρι τώρα τι ξέραμε? Όταν κόβεται ένα παραστατικό από έναν επιδευματία σε έναν άλλον, εκδίδεται το τιμολόγιο και πληρώνεται με τον τρόπο τον οποίο ορίζει είτε παλιότερα ο κώδικας βιβλίων και στοιχείων, είτε τώρα ο κώδικας φορολογικών διαδικασιών. Τι έρχεται και λέει η ΑΔΕ? Εάν μεταξύ δύο επιδευματιών η πληρωμή γίνει με POS, θα πρέπει, ακούστε, να κοπεί απόδειξη λιανικής, να κοπεί πιστοτικό λιανικής, να κοπεί μετά τιμολόγιο πώλησης, να περαστεί αυτό στο POS και να διαβιβαστούν όλα αυτά στο My Data. Αυτό προκύπτει από την εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Και ο κύριος Πρόεδρος, ο οποίος έχει εμπειρία στα φορολογικά, μπορεί να σας το διαβεβαιώσει ότι αυτά δεν τα είχαμε δει ποτέ στο παρελθόν. Σας παρακαλώ, επιληφθείτε. Αντί να απλουστεύσουν λοιπόν τις διαδικασίες, κύριε Χασάπη, τις κάνουν ακόμα πιο δύσκολες, προφανώς για να ελέγξουν το χρήμα, την κίνηση, αλλά τα κάνουν πολύ δύσκολα. Και δεν ξέρω, το ήξερε ο Υπουργός αυτό, πιστεύετε, το γνώρισε? Γιατί οι υπουργοί δεν τα ξέρουν κιόλας. Από ό,τι πληροφορήθηκα, είπε στον κύριο Φωτόπουλο ότι δεν το γνωρίζω, θα το κοιτάξω.